Τι συνοψίζει η φράση που εκφράστηκε εκ μέρους του ΣΕΒ να μην επιστρέψουμε στα παλιά όσον αφορά τα εργασιακά θέματα? Κάνουμε μια συζήτηση για το μέλλον της εργασίας. Μια συζήτηση για το μέλλον της εργασίας πρέπει να αφορά το μέλλον της εργασίας και όχι το παρελθόν. Συνεπώς, κυριολεκτούμε και εννοούμε ότι μια επαναφορά ρυθμίσεων που ουσιαστικά οργάνωναν την εργασία μέχρι και το 2009 αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Δηλαδή, η υπερρυθμισμένη ελληνική αγορά εργασίας ουσιαστικά συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας και στο τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που είχε η ελληνική οικονομία. Είχαμε μια σε μεγάλο βαθμό κλειστή οικονομία που στηριζόταν στην κατανάλωση, όχι τόσο πολύ όσο θα έπρεπε στις εξαγωγές. Συνεπώς, από τη στιγμή που μιλάμε για μια μετάβαση που πρέπει να γίνει της οικονομίας σε μια οικονομία παραγωγής διεθνώς ανταγωνιστικών αγαθών και υπηρεσιών, θα πρέπει να προσαρμόσουμε και όλα τα εργαλεία πολιτικής να υπηρετούν αυτό το στόχο. Αυτό είναι το βασικό μας μήνυμα. Να προσαρμόσουμε τα εργαλεία πολιτικής στους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης και να μην αναπολούμε ένα καθεστώς εργασιακό, το οποίο μπορεί να συνδέεται με καλύτερες μέρες, οι οποίες όμως ήταν προϊόν μιας ψευδούς ευημερίας δυστυχώς. Ήταν μια δανεική ευημερία, όπως καλά γνωρίζουμε, που δεν στηριζόταν στις δικές μας δυνάμεις. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Άρα, να κάνουμε έναν διάλογο μη δογματικό, χωρίς στερεότυπα, χωρίς ταμπέλες, για το ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στη διεθνή οργάνωση της εργασίας, στη διεθνή παραγωγή, στις τεχνολογικές τάσεις που έρχονται και αλλάζουν συθέμελα παραδοσιακές δομές εργασίας, τι σημαίνει αυτό για την σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ποια είναι η βέλτιστη ισορροπία που μπορεί να βρεθεί μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων στην Ελλάδα μετά το μνημόνιο, διότι αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ποιο θα είναι το εργασιακό περιβάλλον μετά το μνημόνιο, και να καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες θα είναι αποδεκτές και από τις δύο πλευρές. Θέλουμε να γίνει αυτός ο διάλογος, διότι πιστεύουμε ότι δεν έχει γίνει ούτε στο παρελθόν, ούτε και κατά τη διάρκεια των μνημονίων, όπου ήρθαν ουσιαστικά λύσεις από το εξωτερικό, χωρίς εκτενή και αποτελεσματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την πολιτεία. Άρα, εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία και ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Στο μεταξύ, όμως, υλοποιήθηκαν σοβαρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα εργασιακά και θα ήθελα να ρωτήσω ποιο βαθμό νομίζετε ότι ανταποκρίθηκαν και οι εταιρείες, αν μεταρρυθμίστηκαν κατά αντιστοιχεία. Καταρχάς, να πούμε ότι για τον ΣΕΒ οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας στην περίοδο των τριών προγραμμάτων αποτελούν πετυχημένες μεταρρυθμίσεις. Δεν θέλουμε να πάμε πίσω από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι ένα κεκτημένο το οποίο έχει κερδιθεί στην ελληνική αγορά εργασίας με βάση την κατεύθυνση ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική και ευέλικτη ανοιχτή ελληνική οικονομία υποστηρίζεται από αυτό το πλαίσιο εργασιακών ρυθμίσεων. Συνεπώς, είναι θετικές οι ρυθμίσεις και είναι ουσιαστικά και η πιο πετυχημένη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στο πλαίσιο των προγραμμάτων, διότι έχουμε δει και πολλές αποτυχημένες μεταρρυθμίσεις που δεν υποστηρίζονταν αποτελεσματικά από τις κυβερνήσεις ή από τη δημόσια διοίκηση στην υλοποίησή τους. Ένα το κρατούμενο απομένως είναι αυτό. Να μην πάμε πίσω στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά εργασίας. Από εκεί πέρα, αν ενσωματώθηκαν οι μεταρρυθμίσεις αυτές σε μια περίοδο τόσο δύσκολη, με τόσο μεγάλες και πολλές εξαιρέσεις γύρω από την οικονομική δραστηριότητα, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Δηλαδή, έχουμε βιώσει την απώλεια του 1/4 του ΑΕΠ της χώρας, 25-26%, έχουμε τεράστια ανεργία, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπερχρεωμένες, απαιτείται να γίνει μια τεράστια αναδιάρθρωση στο ίδιο το δυναμικό των ελληνικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε σε απόλυτο βαθμό την αποτελεσματικότητα αυτών των αλλαγών. Υπάρχει και κάτι ακόμα που έχει λειτουργήσει επιβαρυντικά και έχει αφαιρέσει δυναμική από αυτές τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Υπήρξαν πολιτικές υπερφορολόγησης ή αύξησης ειδικών φόρων στην παραγωγή και στην εργασία, που ουσιαστικά ακύρωναν το όποιο θετικό αποτέλεσμα είχαν αυτές οι θετικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Άρα δεν άφηναν να δοθεί το πλήρες θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Αυτό, όσο εξομαλύνεται η κατάσταση στην οικονομία, θεωρούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να το αφήσουμε να τεσταριστεί για κάποια χρόνια. Δεν πρέπει δηλαδή δογματικά να πούμε όχι, δεν δούλεψαν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Πρέπει να αφήσουμε σε περίοδο κανονικότητας να δούμε τι αποφέρουν. Και υπάρχουν κάποια δείγματα που δείχνουν ότι από το 2014 και μετά υπάρχει αύξηση της απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Σε αυτό έχει συντελέσει το πλαίσιο, το περιβάλλον των κανόνων και να αξιολογήσουμε μετά από 2-3 χρόνια, μετά το 2018, δηλαδή το 2020, το 2021, τότε να ξανασυζητήσουμε ενδεχομένως για αλλαγές οι οποίες θα κατοχυρώσουν ξανά κάποια δικαιώματα. Θεωρούμε όμως ότι σε αυτή τη φάση είναι κρίσιμο να μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε.
Η κάμψη της ανεργίας σε μεγάλο βαθμό ωστόσο οφείλεται στην αύξηση της μερικής απασχόλησης, δηλαδή σε θέσεις όχι πολύ καλά αμοιβόμενες και σε ένα βαθμό επισφαλής. Συμφωνούμε απόλυτα. Θεωρούμε ότι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη που χρειαζόμαστε είναι αυτές οι οποίες προέρχονται από την βιομηχανία, τη μεταποίηση, τις νέες τεχνολογίες που δημιουργούν καλές ποιοτικές θέσεις μόνιμης απασχόλησης με καλές αμοιβές. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να ρίχνουμε ανάθεμα στην μερική απασχόληση, στην προσωρινή απασχόληση, στις ευέλικτες μορφές εργασίας. Σε καμία περίπτωση αποτελούν ένα αναγκαίο συμπλήρωμα σε κάθε όρημη οικονομία. Δεν μπορεί να είναι το βασικό όχημα όμως για την αύξηση της απασχόλησης. Αυτό είμαστε κατηγορηματικοί και εμείς. Για να δημιουργηθούν όμως οι προϋποθέσεις για να έρθουν αυτές οι επενδύσεις, οι καλές επενδύσεις, συντρέχουν μια σειρά από πολλοί άλλοι λόγοι, όπως είναι μια εύρυθμη, ανταγωνιστική, ευέλικτη αγορά εργασίας, ένα περιβάλλον που δεν θα έχει τόσους πολλούς φόρους στην εργασία, στην παραγωγή. Προφανώς ένα κράτος το οποίο θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στην σχέση που έχει με τον πολίτη και την επιχείρηση, μια δικαιοσύνη η οποία δεν θα αργεί. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από κομμάτια του puzzle που πρέπει να μπουν στη θέση τους, ώστε να πούμε ότι ναι, είμαστε σε θέση, πέρα από την ευκαιριακή απασχόληση που δημιουργεί η εποχική η ζήτηση, για παράδειγμα, από τον τουρισμό, δημιουργούνται προϋποθέσεις και για καλύτερες επενδύσεις. Τη στιγμή που τμήμα της αγοράς εργασίας αναζητά εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση, την ίδια στιγμή δεν μπορεί να τους πληρώσει. Σε ένα βαθμό αυτό εξηγεί και το brain drain, δηλαδή την αναζήτηση εργασίας καλύτερα αμοιβόμενη στο εξωτερικό. Πώς κρίνεται αυτή την αντίφαση? Ισχύει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πολύ υψηλό μη μισθολογικό κόστος για την επιχείρηση, που τη στερεί βαθμούς ελευθερίας στο να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ή και να κρατήσει το καλό προσωπικό που έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό, που για οι ίδιες δουλειές, οι ίδιες εργασίες, ουσιαστικά έχουν ένα καλύτερο καθαρό εισόδημα στην τσέπη τους. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει απασχολήσει τόσο όσο θα έπρεπε και τους θεσμούς και την πολιτεία, την κυβέρνηση. Πιστεύουμε πως πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά. Μιλάμε για χαμηλότερες εισφορές στην εργασία, χαμηλότερη φορολογία. Αυτό θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει αναπτυξιακά. Θα φέρει τελικά έσοδα. Είναι κάτι που πλέον πρέπει να το δοκιμάσουμε και ειδικά οδεύοντας προς το τέλος του προγράμματος, πρέπει να δοθούν μηνύματα προς την αγορά ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά, όντως, το brain drain είναι η μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία και πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στην οικονομία θα αποκατασταθεί όταν θα αρχίσουν να επιστρέφουν ξανά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θεωρώντας ότι υπάρχουν οι προοπτικές να ζήσουν, να δημιουργήσουν, να φτιάξουν οικογένειες, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Διαφορετικά, το μέλλον δεν είναι θετικό. Κατά την άποψη του ΣΕΒ, ποιο είναι το μέλλον της εργασίας, προς τα πού θα έπρεπε να στραφεί πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια γύρω από την αγορά εργασίας, τις δεξιότητες που χάνονται, αυτές που δημιουργούνται, τις θέσεις που καταστρέφονται. Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, να δούμε μακροσκοπικά τι έχει συμβεί ιστορικά στις διάφορες βιομηχανικές επαναστάσεις. Πάντα η αλλαγή τεχνολογική κατέστρεφε θέσεις εργασίας και δημιουργούσε άλλες στη θέση τους. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο μήνυμα προς τον πληθυσμό των εργαζομένων, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε φοβικά την αλλαγή. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή, να καθίσουμε να μελετήσουμε ποιες είναι οι νέες τάσεις στην εργασία, στην οργάνωση της παραγωγής και να δούμε πώς θα τις χειριστούμε. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι ότι η τεχνολογία τρέχει εκθετικά σε σχέση με μια γραμμική εξέλιξη που είχε στις προηγούμενες περιόδους. Άρα αισθάνεται πολύ πιο ευάλωτος ο εργαζόμενος αλλά και η επιχείρηση να ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές. Αυτό αντιμετωπίζεται με καλύτερη παιδεία, με καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Αν δεν καθίσουμε σοβαρά να δούμε πώς διασυνδέεται η οικονομία με το εκπαιδευτικό σύστημα και συνεχίσουμε να μιλάμε για κλειστά εκπαιδευτικά συστήματα, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς διασύνδεση με την αγορά εργασίας και με την επιχείρηση, χωρίς reskilling, upskilling των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέσα από δομές και κρατικές αλλά και ιδιωτικές, τότε πράγματι θα χαθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή να προσαρμοστούμε στις αλλαγές. Και μετά από κάποια χρόνια θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, λέγοντας ότι τι δεν κάναμε σωστά όταν είχαμε το χρόνο και την πρόνοια να τρέξουμε και να προσαρμοστούμε στις επιταγές των καιρών.